Πάμε τώρα να προχωρήσουμε σε μία παρουσίαση με τις βασικές αλλαγές στην εξέταση προκειμένου κάποιος να πάρει δίπλωμα οδήγησης. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν 5 βασικές αλλαγές. Θα ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο το οποίο χαμηλώνει το κατώτατο όριο. Γίνονται τα 17 έτη για τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα. Αφορά βεβαίως σε οχήματα κατηγορίας Β και σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και αφορούν στο νέο νομοσχέδιο, θα μπορεί με τη συνοδεία κάποιου ενήλικα να βρίσκεται στο αυτοκίνητο. Είναι αυτές οι πολύ συζητημένες αλλαγές. Τέθηκαν σε διαβούλευση, υπήρχαν αντιρρήσεις, υπήρχαν διορθώσεις. Ξανά τώρα υπάρχουν ενδιασμοί σε κάποια βασικά χωρία. Και είναι και ένας κλάδος που μέσα στην πανδημία επλήγει αρκετά οι δάσκαλοι οδήγησης και οι άνθρωποι που ήθελαν να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης. Και βλέπουμε τώρα ότι ο φακός στρέφεται προς τα εκεί για να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Το νούμερο 2, αλλαγές στα θεωρητικά μαθήματα. Απλουστεύεται η ύλη, ενισχύεται η κριτική σκέψη των εξεταζόμενων, έτσι ώστε να μπορούν και ήδη να κατανοούν καλύτερα και να μην είναι αυτή η στήρα παπαγαλία που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ειδικά για τα σήματα που έδιναν πάρα πολύ και τα μάθαιναν κάπως απ' έξω. Στο νούμερο 3 έχουμε ένα νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης. Είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ο δάσκαλος οδήγησης και πίσω οι εξεταστές. Τώρα έχουμε έναν εξεταστή ο οποίος θα κάθεται στη θέση του συνοδηγού, ενώ στις πίσω θέσεις θα μπορεί να καθίσει ο εκπαιδευτής, ο δάσκαλος οδήγησης. Στο νούμερο 4 έχουμε διασφάλιση της διαφάνειας στα θεωρητικά μαθήματα. Έχει να κάνει με την ταυτοπροσωπία, η οποία θα γίνεται σε 2 στάδια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια που μπορεί κάποιος να παρανομήσει σε πολλά εισαγωγικά. Και το νούμερο 5 αφορά στα νέα μέτρα για την πρακτική εξέταση. Θα καταγράφεται πλέον η πρακτική δοκιμασία με οπτικοακουστικά μέσα, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια ότι όλη η διαδικασία έχει προχωρήσει σωστά. Γιατί υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις ως προς τη διαφάνεια και την σωστή, ας πούμε, αντιμετώπιση του κάθε εξεταζόμενου σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε αυτά είναι τα 5 βασικά στοιχεία. Βλέπουμε μια αναβάθμιση, βλέπουμε περισσότερο και σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο να προστατεύεται και ο εξεταζόμενος και ο εκπαιδευτής βεβαίως. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παραμένουμε στο θέμα και θα ανοίξουμε μια συζήτηση αμέσως τώρα με τον κύριο Μεϊμαράκη, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτής οδήγησης και πρώην πρόεδρος του Σωματείου βέβαια εκπαιδευτών οδήγησης σε επίπεδο Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσω, κύριε Μεϊμαράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και σε όλους τους θεατές σας. Ανακοινώθηκαν έτσι τα βασικά σημεία χωρία του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 5 μεγάλες αλλαγές, μας τα παρουσίασε η Εύη Σπανού προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ σωστά. Όντως θα μπορούσα να πω ότι είναι σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να θεσπίσουμε ισχυρά μέτρα για την οδική ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε στην εκπαίδευση, σαφώς είναι και πολλά περισσότερα για τα όρια ταχύτητας, είναι για το αλκοόλ και πολλά άλλα. Η ένσταση μου τώρα θα είναι σε κάποια μικροπράγματα, τα οποία καλό είναι βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι θα κατατεθεί στην Βουλή και τι θα ψηφιστεί, γιατί σίγουρα όλα αυτά πολλές φορές αλλάζουν και δεν είναι ακριβώς όλο όπως τα συζητάμε. Όσον αφορά τους 17άριδες, ότι είναι το δικαίωμα να οδηγούν και να κάνουν τα πρακτικά τους, τα θεωρητικά τους και τα πρακτικά τους μαθήματα ενώ έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και μετά να οδηγούν συνοδευτικά βέβαια, θα πάρουν ένα προδίπλωμα αν θέλετε να πούμε, ένα προσωρινό δίπλωμα και θα οδηγούν με ένα ενήλικο δίπλα τους, ο οποίος θα είναι πάνω από 25 ετών, θα έχει πάνω 5 χρόνια το δίπλωμα και λογικό βέβαια και επόμενο να μην έχει παραβάσει στο point system, στο σύστημα SESO δηλαδή. Εκεί προσωπικά έχω μια ένσταση, θα διαφωνήσω γιατί ως εκπαιδευτής τα τελευταία 22-23 χρόνια κρίνω ότι δεν είμαστε ακόμα όριμοι στο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσα αυτός ο 17άρης, όταν θα ήταν 7 χρονών, να έχουμε πραγματικά εντάξει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, να τον έχουμε εκπαιδεύσει, έτσι ώστε φτάνοντας στην ηλικία των 17 ετών να είναι έτοιμος να γίνει. Δεν διαφωνώ λοιπόν με την ιδέα, σαφώς είναι πολύ καλή, αλλά θα έπρεπε να γίνει υπό προϋποθέσεις. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε τον οδηγό από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και όχι τώρα, έτσι όπως γίνεται. Κάτι προσωπική μου άποψη. Είχατε παραθέσει μία λίστα με αιτήματα, με προτάσεις για χρονικά την τελευταία τριετία. Ποιες από αυτές τις προτάσεις έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο Υπουργείο?
Προτάσεις που έγινε αποδεκτές ήταν αρκετές, ευτυχώς στο κομμάτι αυτό. Μία πολύ σημαντική και σοβαρή πρόταση ήταν αυτή με την κάμερα, την οποία την είχαμε ζητήσει και διαχρονικά το ζητούσαμε, προκειμένου η εξέταση να πάρει ένα εντελώς διαφορετικό ύφος. Σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, η εξέταση ανά την Ελλάδα είναι πολύ απλή όσον αφορά το κομμάτι ότι εξετάζεται υποψήφιο σε ένα παρκάρισμα και μια πιστοπορία με γωνία. Και δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία που θα έπρεπε να δοθεί στο δρόμο, όπου εκεί γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα. Θεωρώ προσωπικά και ως εκπαιδευτής απαράδεκτο να μην υποχρεώνουμε εντός εισαγωγικών να κάνω μάθημα στον υποψήφιο σε ένα δρόμο που οποίος έχει ψηλό όριο ταχύτητας, να μπορεί να βγει ο υποψήφιος και να προσπεράσει κάτω στις πραγματικές συνθήκες, να βάλει και την Τετάρτη και την Πέμπτη, να τρέξει το αυτοκίνητό του, να μπορεί να δει κάτω από αντίξουσες συνθήκες πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα φρενάρει, πώς ανταποκρίνεται το αυτοκίνητό του σε δύσκολες συνθήκες, οδήγηση βράδυ, κάτι το οποίο δεν μας υποχρεώνει. Αυτά ελπίζω να ακουστούν και να γίνουν, να συμπεριληφθούν, όπως και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και σε άλλα άτομα, και όχι μόνο αυτούς που είναι πολύ υγιείς και μπορούν να συμμετέχουν στην κανονική διαδικασία, και σε άλλα άτομα τα οποία έχουν κάποιες αναπηρίες, είναι με κουφός που έχουμε να κάνουμε με τη διαδικασία της θεωρητικής εκπαίδευσης, που είχαν πολλά προβλήματα με την ύλη. Σκεφτείτε ότι διδάσκουμε μία ύλη η οποία είναι του 1980, επιτρέψτε μου, είμαστε ακόμα στα καρμπιρατέρ, ξεαερωτήρες και όλα αυτά, που έχει προχωρήσει πολύ τεχνολογία. Θα πρέπει να εντάξουμε την ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει να εντάξουμε την υβριδική τεχνολογία και τόσα άλλα που μπορούμε να πάμε. Ξέρετε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία προχωράει πάρα πολύ μπροστά, έχει αλλάξει πολλά πράγματα και τώρα πρέπει να επενδύσουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Εντάξει, βασικό στόχος είναι μακροπρόθεσμα, κύριε Μεϊμαρά, και γι' αυτό λόγο κάνουμε για αυτή τη συζήτηση, να μειωθούν τα τροχεία συμβάντα στους δρόμους πανελλαδικά, έτσι δεν είναι? Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε με διαφορετικό μάτι και να πιάσουμε από μια άλλη κατεύθυνση την παιδεία των εν δυνάμει οδηγών. Ακριβώς. Αν σκεφτείτε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι το 2010 στην Ελλάδα ένα εκατομμύριο θρυνούσαμε 113 άτομα. Και δεν είναι μόνο αυτοί που φεύγουν, είναι και όλοι που μένουν πίσω. Και υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος. Εν έτη 2020 έχουμε κατέβει στα 54 άτομα. Αν μπορούμε να συγκριθούμε, παράδειγμα, με τη Σουηδία, που έχει και εφαρμόζει το Vision Zero, το πρόγραμμά της από το 1995 και είναι στα 18 άτομα, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορεί να συντελούν λίγο και οι δρόμοι, τα έργα, η συμπεριφορά μας. Θεωρώ ότι ο Έλληνας οδηγός έχει πολλά να δώσει και το δείχνει, και ειδικά όταν πάει στο εξωτερικό, πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τελευταία ερώτηση: υπάρχει αναμονή για να πάρει κάποιος δίπλωμα σε εξετάσεις? Πού βρισκόμαστε σε επίπεδο Ηρακλείου? Σε επίπεδο Ηρακλείου είμαστε πάρα πολύ καλά. Η υπηρεσία έχει προχωρήσει και φανταστείτε, υπάρχουν μέρες που βγάζει μέχρι και 15 επιτροπές. Όντως προχωράει πολύ γρήγορα. Τώρα περιμένουμε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και τα σήματα, τα θεωρητικά, έτσι ώστε να βγαίνουν οι καρτέλες ακόμα πιο γρήγορα και να έχουν οι υποψήφοι μια κοντινή ημερομηνία. Αλλά σε γενικές γραμμές κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Αν συγκρίνω με την υπόλοιπη Ελλάδα, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Και η υπηρεσία το προσπαθεί αυτό καθημερινά. Κύριε Μεϊμαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.